Πες μου όλα τα μυστικά. Α, όχι. Πονάς, ρε. Όχι. Λέγε. Όχι. Τώρα πονάς. Όχι. Πονάς τώρα. Όχι. Μήπως τώρα. Αχ, ίσως. Τώρα πονάς. Όχι, σκουλή. Τώρα πονάς. Όχι, ποτέ. Μήπως τώρα. Όχι. Τώρα. Όχι. Για πες τώρα πονάς. Τι ήταν αυτό. Τώρα ρε πονάς. Τώρα πονάς! Όχι, εννοούσα, όχι, μη μου το κάνεις! Αρχίζω να κλαίω! Αλλά δεν πονάω! Καλώς όρισες σε ένα καινούριο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης! Παιδιά, ακούστε με, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είναι άρρωστοι εκεί πέρα, οπότε είπα να πάρω τα μέτρα μου, μην κρυολογήσω, έχω και οικογένεια. Με τριπλή στρώση άνθρακα, ανθρακονήματα, πλήρωσα 50 ευρώ για να την πάρω. Από μία γιαγιά καθώς έβγαινε από φαρμακείο. Λοιπόν, να είμαστε λίγο σοβαροί όμως, για να μπορέσουμε να κάνουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, ξέρω ότι σας έλειψα, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε Τρίλεπτη Τρίτη, αλλά σήμερα είμαστε εδώ με μία ολοκένουργια, φρέσκια, κεφάτη Τρίλεπτη Τρίτη. Φυσικά και είναι η εκπομπή για όλους τους tattoo enthusiasts, όπου δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και όλα αυτά, συνήθως, μέσα σε 3 λεπτά. Συνήθως. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πόσο πολύ πονάει ένα τατουάζ. Και φυσικά, επειδή είμαι πάρα πολύ καλός, θα σου δώσω και 10 έξυπνες συμβουλές για το πώς μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τα επίπεδα του πόνου κατά τη διάρκεια ενός τατουάζ. Πριν όμως πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο, πάμε να δούμε τι μας έχουν πει πελάτες την ώρα του τατουάζ. Θέλω να μου πείτε, σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, όπου το 1 είναι δεν πονάω καθόλου και δεν καταλαβαίνω Χριστό, και το 10 είναι σταμάτα γιατί δεν αντέχω άλλο. Πόσο πολύ πονάει το τατουάζ? 4 1. Καθόλου. 6. 6, ε? 6. Είσαι το high score μέχρι στιγμής. Αυτός εκεί πέρα το, με το μανίκι. Χένα είναι. Ένα από 4 μέχρι 7. Τώρα. 4. Θα σου πω ένα συν. Ένα συν, ναι. Από το 1 στο 10, σήμερα θα πω 1. Πώς γίνεται? 0,5. Και μάλιστα το σημείο είναι πολύ ευαίσθητο σημείο. 2. Με το 2. Αλήθεια δεν πόνωσε καθόλου. 4. Στο σημείο που έκανα εγώ, 2. Πέρα 7. 7. Είσαι το high score μέχρι στιγμής. 4. 4. 3. 3. Είναι Τρίλεπτη Τρίτη. Τελικά ένα να πονάει πολύ δεν βρήκαμε. Όλοι πληρωμένοι ήταν, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε όμως εμπεριστατωμένα και με αποδείξεις να μιλήσουμε για τα γεγονότα. Πόσο πονάει ένα τατουάζ? Παρακαλώ πολύ, 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγαμε. Όλοι έχουμε διαφορετικές ανοχές στον πόνο. Και σίγουρα ο πόνος είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό. Στο τατουάζ όμως, ο πόνος εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το σημείο που θα επιλέξεις στο σώμα σου για να κάνεις ένα τατουάζ. Άλλος παράγοντας, το στυλ και το μέγεθος του τατουάζ. Επίσης, το χέρι του καλλιτέχνη, την φυσική σου κατάσταση φυσικά και την προετοιμασία που θα κάνεις πριν το ραντεβού σου. Για όσους από εσάς δεν έχετε ξανακάνει τατουάζ, είναι πολύ φυσικό να διαρωτάστε για το πόσο πολύ πονάει ένα τατουάζ ή πώς περιγράφεται αυτός ο πόνος. Εξ αρχής θα σας πω ότι αυτός ο πόνος περιγράφεται συνήθως ως ένα έντονο κάψιμο, ένα γδάρσιμο ή μικρά τσιπηματάκια. Άλλοι πάλι το περιγράφουν σαν μια ενοχλητική δόνηση που νιώθουν πάνω στο σώμα τους. Βέβαια, ο τύπος του πόνου που νιώθουμε διαφέρει πάρα πολύ ανάλογα με την διαδικασία του τατουάζ. Παραδείγματος χάρη, διαφορετικό πόνο θα νιώσουμε όταν κάποιος τραβάει γραμμές, διαφορετικό πόνο όταν βάζει χρώμα ή διαφορετικό πόνο όταν περνάει σκιές. Σαφώς, ένα μεγάλο τατουάζ θα πονέσει περισσότερο. Περισσότερη ώρα, περισσότερη έκταση.
αν έχει πολύ λεπτομέρεια, αν έχει πολύ χρώμα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους ως προς το μέγεθος του πόνου που θα νιώσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το σημείο που θα επιλέξουμε να τοποθετήσουμε το τατουάζ πάνω στο σώμα μας. Επομένως, αν είσαι ιδιαίτερα ανήσυχος και ευαισθητούλης ως προς τον πόνο, σίγουρα ένα από τα σημεία που πονάει λιγότερο είναι το εξωτερικό του χεριού, το μπράτσο δηλαδή. Άλλο σημείο, ο πήχης. Όμως, η άνω πλάτη, ο τετρακέφαλος ή το μπούτι μας και οι γάμπες μας. Αυτά τα σημεία είναι πιο ανθεκτικά, έχουν περισσότερο ψωμί από πίσω τους, είναι μακριά από κόκαλα και επομένως αυτά τα σημεία αντέχεται πολύ καλύτερα ο πόνος. Τώρα πάμε να δούμε και τα σημεία που πονάει περισσότερο. Μουχαχα! Περιοχές του κεφαλιού γενικότερα. Χείλια, αυτιά, λαιμός. Άλλο σημείο, οι μασχάλες. Το εσωτερικό, άλλο χέρι. Δίπλα δηλαδή στο μπράτσο. Αγκώνες, μέσα έξω. Καρπός, ναι. Χέρια, δάχτυλα. Αυτά τα σημεία έχουν άπειρες νευροαπολήξεις, επομένως πονάνε πάρα πολύ. Το στήθος, τα πλευρά, η σπονδυλική στήλη, αστράγαλη, περιοχή έσω-έξω γονάτου. Περιοχές δηλαδή που έχουν πολύ λιγότερο λίπος, έχουν λιγότερο ψαχνό από πίσω, είναι κοντά σε κόκαλα, έχουν περισσότερες νευροαπολήξεις και γενικά είναι περιοχές που αν κάποιος μας γαργαλήσει, γαργαλιόμαστε περισσότερο. Τώρα, όπως υποσχέθηκα, πάμε να δούμε 10 έξυπνους τρόπους για να κάνεις το τατουά σου απόλαυση. Η πρώτη συμβουλή που θα σου δώσω είναι να επισκεφθείς έναν καλό και έμπειρο tattoo artist. Καλά, τι μας λες ρε Χρήστο. Έχει σημασία όμως. Και αυτό γιατί ένας καλός και έμπειρος tattoo artist θα πάρει πολύ λιγότερο χρόνο για να εκτελέσει το τατουά σωστά και εσύ να μην υποφέρεις. Ένας αρχάριος μπορεί να γρατζουνάει και να ξαναγρατζουνάει την επιφάνεια και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Η δεύτερη συμβουλή, όπως προαναφέραμε, διάλεξε το σωστό σημείο πάνω στο σώμα σου. Αν είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, διάλεξε ένα σημείο που πονάει λιγότερο. Τόσο απλά. Η τρίτη συμβουλή είναι να είσαι ξεκούραστος. Το σώμα μας μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τον πόνο όταν είναι ξεκούραστο, έχει κοιμηθεί καλά και έχει γεμάτες τις μπαταρίες του. Η τέταρτη συμβουλή είναι να μην πάρεις παυσίπονα ή ασπιρίνη τουλάχιστον 24 ώρες πριν το ραντεβού σου. Πολύ απλά γιατί τέτοια παυσίπονα αραιώνουν το αίμα. Επομένως μπορεί να κάνουν πολύ πιο δύσκολη την διαδικασία του τατουάζ και να υποφέρεις περισσότερο. Η πέμπτη μου συμβουλή είναι να μην κάνεις τατουάζ όταν δεν νιώθεις καλά ή είσαι άρρωστος. Ή, αν είσαι γυναίκα, έχεις περίοδο. Και αυτό γιατί ο πόνος πολλαπλασιάζεται όταν δεν είμαστε καλά. Επειδή η επούλωση του τατουάζ έχει άμεση συνάρτηση με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, είναι κρίμα να το κάνεις σε μια φάση που το σώμα μας δεν είναι στα καλύτερά του. Έκτη μου συμβουλή είναι να είσαι καλά ενυδατωμένος. Το τατουάζ πάνω σε ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα πονάει πολύ περισσότερο. Οπότε καλό είναι να έχουμε πιει αρκετό νερό την ημέρα πριν, να φέρουμε και κανένα μπουκαλάκι νερού χυμού μαζί μας στο στούντιο, γιατί ένας καλά ενυδατωμένος οργανισμός θα διαχειριστεί πολύ καλύτερα τον πόνο. Μία επιπλέον συμβουλή για όσους έχουν ξηροδερμία. Καλό είναι μία εβδομάδα πριν το ραντεβού να αγοράσετε μία οποιαδήποτε ενυδατική κρέμα και να κάνετε κάποιες επαλήψεις πάνω στην περιοχή που σκοπεύετε να κάνετε τατουάζ. Έτσι το δέρμα σας θα είναι στην καλύτερη φάση κατά τη διάρκεια του τατουάζ. Έβδομη συμβουλή. Φάε ένα καλό πρωινό ή ένα καλό γεύμα πριν το τατουάζ. Ένας οργανισμός γεμάτος ενέργεια μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τα επίπεδα του πόνου. 8η συμβουλή. Φέρε μαζί σου ακουστικά. Ένα τάμπλετ, ένα κινητό, μουσική. Κάτι να αποσπάσει την προσοχή σου. Μην ξεχάσεις όμως τα ακουστικά, γιατί την δική σου προσοχή θέλουμε να αποσπάσουμε, όχι του tattoo artist. Η ένατη συμβουλή που θέλω να σου δώσω είναι κατά τη διάρκεια του τατουάζ να είσαι ήρεμος και χαλαρός. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν τσιτώνεις όλο το μυϊκό σύστημα, αυξάνεις την πίεσή του, σίγουρα θα ματώνεις περισσότερο και θα τρέμεις, θα κάνεις τη διαδικασία του τατουάζ πολύ πιο δύσκολη και για σένα και για το tattoo artist και θα πονάς περισσότερο. Η δέκατη και τελευταία συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι μίλα με τον tattoo artist σου. Εάν έχεις επιλέξει σωστά έναν καλλιτέχνη, μπορεί να έχει και κάποια κοινωνικότητα. Επομένως, κάν του ερωτήσεις, κάπου ξεχνιέσαι κι εσύ, κάπου γίνεται και η όλη διαδικασία πιο ευχάριστη. Συζητήστε διάφορα πράγματα,
χωρίς όμως να το ζαλίζεις, και αν δεν νιώθεις καλά σε κάποια φάση ή δεν μπορείς να αντέξεις άλλο τον πόνο, κάντε μικρά διαλύματα και τσούκου τσούκου θα βγει το τατουαζάκι. Αυτές λοιπόν ήταν και οι συμβουλές μου για το πώς μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τον πόνο που προκαλείται από ένα τατουάζ. Αν έχεις και εσύ τη δική σου ερώτηση που σχετίζεται με τα τατουάζ, γράψτε την εδώ πιο κάτω και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης από τα στούντιο του Νίκο Τατού Κρού στη Δημητρίου Γούναρη Θεσσαλονίκης. Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα καινούριο ολόφρεσκο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Μέχρι τότε... Οπότε είπα και εγώ να πάρω τα μέτρα μου. Με τριπλή στρώση άνθρακα, ανθρακονήματα και εξωτικά υλικά μου πάνε.